Καλώς ορίσατε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας, στο πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Βέρειας. Έτσι, καλώς ορίσατε στην πιστοποίηση, στη βασική υποστήριξη ζωής. Ένα σεμινάριο πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, το οποίο το δουλεύουμε αρκετό καιρό εδώ πέρα στη Βέρεια, δηλαδή κάθε Σάββατο σχεδόν έχουμε ένα πιστοποιημένο σεμινάριο, πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον. Έτσι. Τα πράγματα, όπως ξέρετε και εσείς ήδη, έχουν αλλάξει. Δηλαδή, οι καρδιακές ανακοπές έχουν αλλάξει το όριο ηλικίας. Εκεί που μιλούσαμε παλιά για άνω των 30, πλέον μιλάμε για κάτω των 20. Τουλάχιστον εδώ πέρα στην Δημαρχία ξέρετε ότι έχουμε χάσει και νέα παιδιά, εφήβους και πρόσφατα είχαμε ένα θάνατο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Εύχομαι να έχουμε μια καλή εκπαίδευση που πιστεύω ότι θα έχουμε, γιατί σήμερα έχουμε και αρκετούς επαγγελματίες υγείας. Έχουμε από την Ένωση Φυσικοθεραπευτών της Βέρειας ή Μαθίας κάποιους φυσικοθεραπευτές, έτσι. Και φυσικά όλους τους άλλους τους εκπαιδευόμενους. Πρωτού ξεκινήσουμε οτιδήποτε, θα σας παρακαλώσω να κρατήσουμε ενός λεπτού CD για τα θύματα των τεμπών. Εμείς εδώ στην Ημαθία θρυνούμε ήδη, έχουμε 2-3 θανάτους, έτσι. Σας παρακαλώ πολύ να σηκωθείτε και να κρατήσουμε ενός λεπτού CD. Σαν ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για αυτό που κάνετε και αυτό που θέλετε να αποκτήσετε. Αποδεικνύει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που σας διακατέχει. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Λίγα λόγια για το εργαστηριακό κέντρο. Το πρώτο εργαστηριακό κέντρο λοιπόν Βέρειας είναι εκπαιδευτική δομή της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης με έδρα το Συγκρότημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Βέρεια, στην οποία εκπαιδεύεται στα εργαστηριακά μαθήματα 1.500 περίπου μαθητές του πρωινού ΕΠΑΛ, του τρίτου ΕΠΑΛ, του εσπερινού δηλαδή, του ειδικού ΕΠΑΛ, οι καθαρτιζόμενοι του πειραματικού δημόσιου υγεία τη Βέρεια και οι μαθητευόμενοι τη τάξη μαθητεία του πρώτου ΕΠΑΛ. Το εργαστηριακό κέντρο διαθέτει 30 εργαστηριακού χώρου και υπηρετούν 96 εκπαιδευτικοί. Το εργαστηριακό κέντρο έχει δημιουργήσει ομάδα πρώτων βοηθειών, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η αρχή έγινε στι 14 Ιανουαρίου του 2019 με εκπαίδευση 53 μαθητών, η οποία είναι με ευρωπαϊκή πιστοποίηση από το ERC, σαν και αυτή δηλαδή που θα πάρετε σήμερα. Και από τότε οι εκπαιδεύσεις συνεχίζονται συνέχεια με μαθητές, με εκπαιδευτικούς και με πολίτες. Με το ξεκίνημα του 2023, στις 14 πρώτου έγινε εκπαίδευση και παρουσίαση από την ομάδα πρώτων βοηθειών του ΕΚ, που έγινε το εργαστηριακό κέντρο, σε μέρη του Δικηγορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Δικαστών Υπαλλήλων Βέρειας. Στις 21 Ιανουαρίου, εκπαίδευση με ευρωπαϊκή πιστοποίηση σε συνεργασία με την ΕΚΦ για μαθητές του τρίτου εσπερινού ΕΠΑΛ και πολίτες στον χώρο του σχολείου. Στις 9 Φεβρουαρίου, εκπαίδευση παρουσίαση από την ομάδα πρώτων βοηθειών του ΕΚ στο εσπερινό ΓΕΛ Βέρειας. Στις 11 Φεβρουαρίου, εκπαίδευση με ευρωπαϊκή πιστοποίηση σε συνεργασία με την ΕΚΦ για πολίτες στον χώρο του πρώτου εργαστηριακού κέντρου. Στις 18 Φεβρουαρίου, εκπαίδευση με ευρωπαϊκή πιστοποίηση σε συνεργασία με την ΕΦ στο Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας.
Σήμερα, 11 Τρίτου, εκπαίδευση με ευρωπαϊκή πιστοποίηση σε συνεργασία με την ΕΦ για πολίτες στον χώρο του ΕΚ, εδώ που βρισκόμαστε. Και στις 18 Τρίτου, προγραμματίζουμε εκπαίδευση με ευρωπαϊκή πιστοποίηση πάλι σε συνεργασία με την ΕΦ για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου. Και συνεχίζουμε και πλέον. Στον χώρο του σχολείου μας, αλλά και εκτός του σχολείου, από το 2019 έχουν εκπαιδευτεί μαθητές, εκπαιδευτικοί πρόσκοποι, υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων και συμπολίτες μας. Συντονίστρια και ψυχή της ομάδας πρώτων βοηθειών του ΕΚ είναι η εκπαιδευτικό σχολείο μας, νοσηλεύτρια, η κυρία Γεωργία Κούντλα. Που ακούραστα λοιπόν κάνει πράξη με πάθος στον εθελοντισμό και προσφέρει εργασία και χρόνο για το σκοπό αυτό. Αποτελεί για εμάς το σχολείο λαμπρό παράδειγμα εθελοντισμού και πρότυπο εκπαιδευτικού. Γεωργία, σε ευχαριστούμε και δημόσια ακόμα μια φορά για το πάθος και την επιμονή σου. Ο απεινιδωτής είναι ένα μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάταξη της λειτουργίας της καρδιάς και είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε σημείο που συγκεντρώνεται ο κόσμος. Το συναντάμε παντού στην Ευρώπη και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, σε αεροδρόμια, γήπεδα και τον εντοπίζουμε από το χαρακτηριστικό πράσινο σήμα με την καρδιά κεραυνό. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτός, χρειάζονται και δύο χέρια που γνωρίζουν πώς να μπορούν να σώσουν ζωές. Τότε η αξία του γίνεται ανεκτήμητη. Τότε σώζει ζωές που θα χάνονταν άδικα αν δεν υπάρχει κάποιος στην κατάλληλη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή. Η εκπαίδευση στη βασική υποστήριξη ζωής θα σας δώσει τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση για να μπορείτε να προσφέρετε το πολυτιμότερο δώρο. Και αυτό το δώρο, την κρίσιμη στιγμή, θα είναι στα χέρια σας και στην ψυχή σας. Οι εκπαιδεύσεις, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνης, του ERC, και σε συνεργασία με τους εθελοντές της ΕΦ. Που για ακόμα μια φορά είναι παρόντες και θα τους παρουσιάσει ο Ζήσης. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μοιάζεστε και προσφέρετε πολύτιμη γνώση, προσφέρετε ανεκτήμητο δώρο πραγματικά, προσφέρετε ζωή. Θερμές ευχαριστήσεις και στους εθελοντές του πρώτου εργαστηριακού κέντρου. Είναι εδώ η Γεωργία, η οποία τιμάει το σχολείο, ήταν πρώην μαθήτριά μας. Και συμμετέχει σε όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις που γίνονται. Σήμερα όμως είμαστε τυχεροί, γιατί ανάμεσα στους εκπαιδευτές μας είναι και ένας από τους ανθρώπους τρίλους. Ένας από τους ανθρώπους που πρώτοι ταξίδεψαν στις δοκιμαζόμενοι από τους πρόσφατους σεισμούς στην Τουρκία για να προσφέρουν το έργο που πολύ καλά γνωρίζουν. Να βοηθούν, να σώζουν, να περιθάλπουν, να φροντίζουν, να παρηγορούν, να ακτινοβολούν το φως της ελπίδας, να γεφυρώνουν τους λαούς. Είναι τιμή μας που είναι μαζί μας ο Γιάννης Ακαλίδης, διασώστης της ΕΟΚΑ Θεσσαλονίκης και του ειδικού τμήματος ιατρικής καταστροφών, του ΕΤΙΚ, που επιχειρούνται μαζί με την ΕΜΑΚ. Γιάννη, προσφορά στον συνάνθρωπο, το ξέρετε σίγουρα, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, συγκίνησε όλη την Ελλάδα και την Τουρκία. Δημιούργησε αισθήματα αδελφοσύνης, αγάπης, ευγνωμοσύνης. Είστε ήρωες για μας.